μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε προς την κυβέρνηση, ενώ μας είχε υποσχεθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2024 θα είναι στα 295 ευρώ, ξαφνικά πήγανε στα 595. Ενώ είχαν συμφωνήσει ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών ότι τα τέλη θα παραμείνουν 295, δεν τηρήθηκε. Εμείς ζητάμε να είναι ακριβώς το ίδιο ποσό όπως είναι και για τα ΚΤΕΛ, έτσι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Τα ΚΤΕΛ επίσης τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι έχουν πάρει 4 επιδοτήσεις για καινούρια λεωφορεία. Εμείς έχουμε πάρει μόνο μία. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι το μόνο μας αίτημα. Έτσι. Πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε στο 1,75. Το καλοκαίρι θα πάει στα 2 ευρώ. Παράδειγμα, αν μια επιχείρηση κάψει 100 χιλιάρικα πετρέλαιο στη σεζόν, τα 65 χιλιάρικα είναι για το κράτος, σε ΦΠΑ και σε λοιπούς φόρους. Οπότε εμείς ζητούμε επιδότηση πετρελαίου. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και η αστυνόμευση. Το κράτος μας θεωρεί εγκληματίες. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πρόστιμα, είναι δυσβάσταχτα τα πρόστιμα αυτά. Παράδειγμα, αν κάποιος κάνει σχολικές εκδρομές, ελέγχεται καθημερινά από την αστυνομία. Ο ίδιος οδηγός, το ίδιο λεωφορείο κάθε μέρα. Δεν λέμε κάτι για την αστυνομία, έτσι προς Θεού. Η αστυνομία τη δουλειά της κάνει. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουμε ούτε υπαλλήλους για το γραφείο μας, δεν έχουμε ούτε οδηγούς. Όλα αυτά, συν κάποια άλλα που δεν αναφέρθηκαν, πάμε είτε θα μικρύνουμε τις επιχειρήσεις μας, είτε θα πάμε στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Πόσα περίπου μέλη αριθμούν τα χανιά? Αυτή τη στιγμή είμαστε 45 μέλη, με περίπου στα 180 λεωφορεία τουριστικά. Ο σύλλογός μας δηλαδή είναι 45 μέλη.